Κύριε Κατζαφέρη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν λείψουν τίποτα χρήματα στην προσπάθειά σας, σας ζητώ να τα καλύψετε από το διπλάσιο της συμμετοχής των βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ένα από τα άσχημα που έχουν συμβεί είναι ότι κλείσαμε τα ανθοπολία και βγήκα τώρα έξω, μπας και βρω τριαντάφυλλα να πάρω για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορούσα να βρω. Και θα σας φέρω τριαντάφυλλα, κύριε Πρόεδρε. Είχατε 11 φορές αναφορά στο όνομά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαπιστώνω ζηλίτσες. Πρέπει να σας πω, ως μεγαλύτερος ημών, ότι όταν είμαστε νέοι, ενίοτε κάνουμε επιπόλαιες επιλογές. Με την ορίμανση κάνουμε σωστές επιλογές. Δεν ξέρω, ίσως έρθει κάποια στιγμή που να σας βλέπουν πιο σοβαρά και να σε εμπιστεύονται. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς το είπαμε για άλλη μία περίπτωση και ξανά και ξανά. Άκουσε και τον αξιότιμο που σιάζεται για δεύτερη φορά αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να λέει: βάζω πλάτη για την Ελλάδα. Χαιρόμαστε που το μάθατε επιτέλους. Βάζουμε πλάτη για την Ελλάδα. 5 λέξεις ήταν. Εμείς το λέμε 3 μήνες. Ας πήρε 3 μήνες να μάθετε αυτή τη φράση. Για την Ελλάδα βάζουμε. Δεν βάζουμε για τον Παπανδρέου. Για την Ελλάδα. Σας πήρε 3 μήνες να το καταλάβετε. Μέχρι εχθές στο συνέδριό σας αυτά λέγατε, ότι ο Καρατζαφέρης δίνει λευκή επιταγή κτλ. Δεν έδωσε καμία λευκή επιταγή σε κανένα. Και επιτέλους, αν θέλετε, να σας πω κάποια πράγματα. Είχαμε 3 κορυφαία θέματα εδώ μέσα. 3 κορυφαία. Ιθαγένεια, που είναι απειλή για το έθνος και το δεχτήκατε κι εσείς. Τα σκληρά μέτρα και άδικα που είπατε. Και για τους 100 γενικούς διευθυντές. Και φύγατε για τους 100 γενικούς διευθυντές. Δεν φύγατε σε μια άλλη υπόθεση για την ιθαγένεια ή για τα μέτρα και να τρέχω για να μην φτάνω. Άμα θα έλεγα τάκλιν η Νέα Δημοκρατία, φύγατε τους 100 γενικούς διευθυντές. Είναι αντιπολίτευση σοβαρή αυτή. Επιτέλους λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε τα πράγματα πώς έχουν. Κύριε Τσίπρα, θα διαφωνούμε μονίμως στην αίθουσα. Εσείς έχετε δηλώσει ότι είστε άθεος. Δηλαδή δεν έχετε το Θεό σας. Δικαίωμά σας. Εγώ έχω το Θεό μου και το πιστεύω το Θεό μου και πιστεύω και τους σταγούς της Εκκλησίας. Τι να κάνουμε. Και θέλω ένα διάλογο. Δεν θέλω αποφασίζω και διατάζω. Θέλω διάλογο και νομίζω ο Πρωθυπουργός με την ευαισθησία που τον διακρίνει θα έρθει σε ένα διάλογο με τον Αρχιεπίσκοπο. Να βρεθεί μια λύση. Μην οδηγηθούμε σε ένα στήρο 1987 που το απευχόμεθα όλοι και μεσούσεις της κρίσεως. Αυτό είναι το θέμα. Μετά έχετε δηλώσει σε περιοδικό, το έχω διαβάσει, το ξαναδιάβασα 2 φορές, ότι δεν με φοβίζει το χάος αρκεί να έρθει μετά αριστερή λύση. Είχατε την ευκαιρία στο παρελθόν. Ο λαός όμως το απέτρεψε αυτό και ευτυχώς. Δηλαδή να έρθει το χάος τώρα προκειμένου να το εκμεταλλευτεί αριστερά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μια σπίθα μας χωρίζει από το να γίνει το κάτι τι. Ήρεμα πράγματα. Ήρεμα για να μπορέσουμε πράγματι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Ουε και αλίμονο αν αρχίσουν αυτά τα πράγματα. Και αν ο Πρωθυπουργός είπε μια κουβέντα παραπάνω, πού είναι ο κύριος Σαμαράς. Φεύγει αυτό το παιδί και δεν πάμε κάνουμε κουβέντα. Αν ο Πρωθυπουργός είπε μια κουβέντα στη ΓΕΣΕ πάνω σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, το οποίο θυμίζω ότι φωνάζανε, γιουχάρανε τον οποιοδήποτε δεν συμφωνούσε με τις θέσεις τους, είπε μια κουβέντα παραπάνω για να καταλάβει η ομίγυρης ότι κάπου είναι το πράγμα. Δεν το δένουμε τις μετρητής και επιτέλους ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, μεγάλα παιδιά είμαστε, ότι ο λόγος μας του καθενός προσαρμόζεται με αυτόν που είναι απέναντι σε συγκεκριμένες στιγμές. Συγκεκριμένες στιγμές. Όταν λοιπόν έχεις τη Μέρκελ και σου δείχνει δόντια, αλλιώς θα μιλήσεις. Όταν έχεις το Σαρκοζή και σου δείχνει μια διάθεση, αλλιώς θα μιλήσεις. Δηλαδή θα κάνουμε απλά μαθήματα τώρα συμπεριφοράς και μάλιστα πολιτικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, είπατε ένα παράδειγμα για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι είναι. Δεν είπατε όμως ότι έχουμε τους διπλάσιους εκπαιδευτικούς από όσους χρειάζεται η χώρα. Έχουμε τους διπλάσιους για τη δουλειά η οποία βγαίνει. Λέμε με τη μία πλευρά, ναι, με 3.000 πας θα την βγάλει, θα την κόψουν. Ναι, σαφέστατα, έτσι είναι. Αλλά έχουμε τους διπλάσιους από όσους θέλει η χώρα. Και αυτό το διπλάσιο είναι που δεν αντέχει η πατρίδα. Δεν το κουβαλάμε για την πρακτική των δύο κομμάτων της εξουσίας, με τα ρουσφέτια, με τα ρουσφέτια, με τα ρουσφέτια, να γεμίζουν και να φτάσουμε στο μη παρέκει σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άκουσα τη διαμαρτυρία του κ. Μαρκόπουλου για την απόδειξη για την οποία μίλησε και ο Υπουργός. Εγώ δεν θα πω αν πήρε ή όχι απόδειξη. Αλλά 1.700, φάγατε 1.700, τρεις μισθοί είναι. Τρεις μισθοί σε μια περίοδο λιτότητας, 1.700, εκ των οποίων 300 ευρώ ποτά. Πόσο κρασί είπατε.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν θα δίνουμε παραδείγματα, να δίνουμε παραδείγματα στον ελληνικό λαό. Με τον τρόπο και τη συμπεριφορά μας. Εμένα το δικό μου παράδειγμα ήταν ότι επέστρεψε στον πρόεδρο της Βουλής στο αυτοκίνητό μου. Και είπα, εντάξει, εγώ έχω αυτοκίνητο δικό μου. Δεν χρειάζεται. Όταν λοιπόν προκλητικά πάρετε και ένα τιμολόγιο, το βάζετε και στα πρακτικά της Βουλής, πήγατε να φάτε 1.700 ευρώ, είναι τρεις μισθοί αυτοί. Δουλεύουν τρεις άνθρωποι τρεις μήνες για να μπορέσουν όσα φάγατε εσείς ένα μεσημεράκι η παρούλα σας. Που συμμετείχε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τον εκθέτεται με αυτά τα πράγματα και θα έλεγα λίγο προσοχή, να σας επιστρέψω λίγο αυτό που σας πήρα από το αρχείο των πρακτικών, παρακαλώ. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέγεται δημόσιο χρέος. Όλες οι χώρες έχουν δημόσιο χρέος. Ποιες χώρες δεν έχουν δημόσιο χρέος? Δεν έχει η Κίνα, η κομμουνιστική Κίνα, δεν έχει χρέος, αλλά βεβαίως δουλεύουν για ένα ρύζι, ένα πιάτο ρύζι. Εάν θέλετε λοιπόν κύριε Παπαρίκα και εδώ να δουλεύουν όλοι οι Έλληνες για να πιατορήσει, θα μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Αλλά εδώ μας λέτε να αυξήσουμε το μισθό στα 1.500. Από τη μία μεριά εδώ στον Έλληνα εργάτη να πάρει 1.500 και από την άλλη μεριά η μόνη χώρα που δεν έχει δημόσιο χρέος είναι η Κίνα που δουλεύει για να πιατορήσει. Δεύτερον, η άλλη χώρα που δεν έχει, οι άλλες χώρες που δεν έχουν δημόσιο χρέος είναι αυτές που έχουν πετρέλαια. Λοιπόν, ας καταλάβουμε ότι συμμετέχουμε σε μια μεγάλη ευρύτατη οικογένεια που ένας χρωστάει στον άλλο. Απλώς εμείς πρέπει να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα, γιατί έχει ξεχυλώσει τόσο πολύ, που αν δεν ληφθούν μέρημνες και μέτρα σωστά, πολύ φοβούμε θα ματαιοπονούμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είπαμε τώρα θα τα βρούμε και επαναλαμβάνω μια φορά το διεθνέσμα ταμείο. Δεν άκουσα από εσάς τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πού θα ξαναβρούμε αυτά του χρόνου? Του χρόνου θα λέτε τα 65, κύριε Πρωθυπουργέ. Πού θα τα βρούμε? Δεν λέμε τίποτα, λέμε πάμε στο ταμείο. Αν το Υπουργικό Ταμείο μας έδινε κάθε χρόνο, θα έλεγα εντάξει, θα βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, η μισή θα πεθάνουμε στην πείνα, αλλά θα παίρνουν λεφτά. Δεν μας ξέρουν δώσει. Μία φορά δίνει. Τι θα κάνουμε του χρόνου? Βγάλτε τους φακέλους, κυρία Υπουργέ, κυρία Κατσέλη, βγάλτε τους φακέλους των επενδύσεων. Έχετε φακέλους, βγάλτε τους έξω. Ενημερώστε μας πόσες επενδύσεις εκκρεμούν, πόσο καιρό εκκρεμούν αυτές, πώς είναι 5 μήνες στα δικά σας χέρια, είναι 1,5 χρόνο στα Δημοκρατία. Να μάθουμε τι υπάρχει, πού υπάρχει φως, να δούμε αυτές τις επενδύσεις. Και διώξτε αυτή τη γραφειοκρατία. Άκουσα κύριε Πρωθυπουργέ την αγωνία σας και διαφορά. Διαβάσατε όμως για τον Μπάμπη. Όσο υπάρχουν μπάμπηδες στο δημόσιο, κύριε, ξέρετε τον Μπάμπη με τα διόδια. Όσο υπάρχουν μπάμπηδες, ματιοπονείτε. Λοιπόν, εάν δεν παλλαγούμε από τη λογική των μπάμπηδων, δουλειά δεν γίνεται. Αλλά δυστυχώς ο Μπάμπη ζει δίπλα μας στο διπλανό διαμέρισμα. Και όλοι φοβόμαστε να πούμε ποιος είναι ο Μπάμπης. Είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα που προστατεύσουν τον Μπάμπη. Εάν ο Μπάμπης έβγαινε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, χιλιάδες Μπάμπηδες θα κρυβόντουσαν την επόμενη μέρα και θα σταματούσαν αυτή τη λοβητούρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μπάμπης με τα διόδια. Τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα βρούμε στο δρόμο μας? Για τις φρεγάτες. Όσο ο Τούρκος. Δουλεύετε πάντα υποβρυχίως, κύριε. Λοιπόν, οι φρεγάτες. Πρέπει απαραίτητος να τις πάρει η Ελλάδα. Απαραίτητος. Δεν πιστεύω όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, και οι φρεγάτες να πάνε στο ναυπηγείο του Σκαραμαγκά. Έτσι, να μοιραστεί. Υπάρχουν και άλλα ναυπηγεία στη χώρα, υπάρχει Σύρος, υπάρχει Ελευσία. Μην πάνε όλα στο Σκαραμαγκά. Γιατί τότε θα κάνει μόνο ο Σιράκ σαφάρι για τον κύριο Σάφα, θα τον κυνηγάμε κι εμείς. Λοιπόν, και μάλιστα μία φορά έχει κοιμηθεί στην Ελλάδα, μία βραδιά. Δεύτερον, δεν έχει κοιμηθεί απλώς γιατί έχω πάρα πολύ καλή ενημέρωση στο θέμα αυτό.